άλλες χώρες. Ο Χριστός είναι τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος μας παρέχει με την κάλυψη στο πρωτάθλημα. Και να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Τριβιάδη, από την ομάδα Τελεπολιακός, που συμμετέχει στο Basket Nights. Καλώς ήρθατε. Την Κυριακή είχαμε την πρεμιέρα του Basket Nights στη Γιάννενα. Τώρα πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και την κατάταξη. Και την πρώτη κατηγορία του Basket Nights στη Γιάννενα είναι Ιωάννη City Bankers, No Name, 17-27. Barbecue Τελεπολιακός, 22-19. Παλτά BC, Five Stars Ιωάννινα BC, 39-25. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Rising Stars, Αγωνιά, 11-14. LeBron Jameson, Hugh, 13-14. Basket Nightmares, Basket Law BC, 10-21. Πάμε τώρα στην κατάταξη. Πρώτη κατηγορία. Παλτά BC, 1 νίκες, 2 νίκες, σκόρ υπέρ 39, σκόρ κατά 25 και διαφορά πόντων στους 14. No name. 1 νίκες, 0 νίκες, σκόρ υπέρ 27, σκόρ κατά 17 και 10 πόντων διαφορά. Barbecue. Νίκες 1, νίκες 0, σκόρ υπέρ 22, σκόρ κατά 19, διαφορά 3 πόντων. Ταλαιπωριακός. Νίκες 0, νίκες 1, σκόρ υπέρ 19, σκόρ κατά 22, διαφορά στους μείον 3. Ιωάννα City Bankers. Νίκες 0, ήττες 1, σκόρ υπέρ 17, σκόρ κατά 27 και διαφορά στους μείον 10. Five Stars Ιωάννα BC. Νίκες 0, ήττες 1, σκόρ υπέρ 25, σκόρ κατά 39 και διαφορά στους μείον 14 πόντους. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Basket Law BC, νίκες 1, ήττες 0, σκόρ υπέρ 21, σκόρ κατά 10 και διαφορά στους 11. Τα χωριά, νίκες 1, ήττες 0, σκόρ υπέρ 14, σκόρ κατά 11 και διαφορά στους πόντους. Φιού, νίκες 1, ήττες 0, σκόρ υπέρ 14, σκόρ κατά 3 και διαφορά στον 1. Οι κουραγγέντες είχαν εδώ και είναι στο 0. Πάμε στον LeBron Jameson. Νίκες 0, ήττες 1, σκόρ υπέρ 3, σκόρ κατά 14 και μείον 1 η φορά. Rising Stars. Νίκες 0, ήττες 1, σκόρ υπέρ 11, σκόρ κατά 14 και τη φορά στους μείον 2 σκόρ. Basket Mariners, 0 νίκες, 1 ήττα, σκόρ υπέρ 10, σκόρ κατά 21 και μείον 11 διαφορά. Ας ξεκινήσουμε τώρα την ανάλυση των αγώνων. Το μεγάλο derby της πρώτης αγωνιστικής ήταν το match Ταλαιπωριακός Barbecue που έληξε με 19-22 υπέρ των Barbecue και έχουμε εδώ τον παίκτη του Ταλαιπωριακού Κώστα Γεωργιάδη να μιλήσουμε έτσι για τον αγώνα. Θέλω να μου πείτε πρώτα απ' όλα πώς είναι η εμπειρία σας σε όλο αυτό το καιρό που παίζετε στο Basket Nights, γιατί έμαθα ότι είστε τις πιο παλιές ομάδες. Ναι, είμαστε ότι κατεβήκαμε στο πρώτο Basket Nights και συμμετέχουμε ανελειπώς, δεν έχουμε χάσει καμία διοργάνωση μέχρι τώρα. Θα έλεγα ότι όσο περνάει και ο καιρός βελτιώνονται κάποια πράγματα. Καμία σχέση το Basket Nights 1 με το Basket Nights 8. Βλέπουμε σαφώς κάποια πράγματα να έχουν βελτιωθεί και βελτιώνει και το ΦΕΑΜ. Έχουν μπει πιο δυνατές ομάδες, έχει μπει. Γενικά έχουν μπει πολλές ομάδες που τους αρέσει αυτό που κάνουν. Μια ομάδα είμαστε και εμείς που μας αρέσει αυτό το πρωτάθλημα, κατεβαίνουμε ανελειπώς. Και βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός πλέον. Δηλαδή κάθε παιχνίδι είναι τέλειο. Τι σας παρακίνησε να ξεκινήσετε, να έρθετε για πρώτη φορά στο Basket Nights 1, που ήταν κάτι που δεν το ήξερε κανείς στα Γιάννενα, ήταν κάτι καινούριο. Είμαστε μπασκετόλοι προς τα Γιάννενα πολύ. Είμαστε πολλοί κόσμοι που. Ναι. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην έχουν εμπειρία από ομάδες, δηλαδή να μην είχαν συμμετάσχει σε κάποιο σύλλογο, να έχουν παίξει μπάσκετ, ας πούμε, για παράδειγμα σε κάποια κατηγορία της SKVA ή πιο ψηλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν ήταν μακριά από το μπάσκετ. Όλοι κάπου βρισκόμαστε σε ένα ανοιχτό γήπεδο, χτυπάγαμε την μπάλα, παίζαμε. Και όλοι αυτοί μαζευόμασταν κάποια στιγμή τα καλοκαίρια και παίζαμε στα ανοιχτά γήπεδα, είτε στη Λιμοπούλα είτε στο Πανεπιρωτικό. Μας άρεσε όμως αυτό η ιδέα ότι κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν και κάποια διοργάνωση που μπορούμε να συμμετάσχουμε σαν ομάδα. Και μπήκε έτσι λίγο το μικρόβιο να ασχοληθούμε. Δεν χάσαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και λίγο τις δυνάμεις μας σε ένα πρωτάθλημα το οποίο. Γιατί έχει διαφορά το να παίζεις έξω σε 7 γύρω με τους φίλους και έχει διαφορά να είσαι σε ένα αγώνα κανονικά.
Κάποιοι βέβαια είχαν εμπειρία από ομάδες από εμάς. Για παράδειγμα, τα αδέρφια Τζάντα έχουν αγωνιστεί κανονικά σε ομάδα. Ο Δημήτρης ο Αβής που είναι τώρα πλέον σε εμάς έχει αγωνιστεί. Έχει μεγάλη εμπειρία και από εσείς. Εμείς, εγώ και ο αδερφός μου, είχαμε περάσει από τον Αξέα χωρίς να αγωνιστούμε. Δεν είχαμε αγωνιστεί σαν αθλητές του Αξέ. Απλά κάναμε προπονήσεις με τις ομάδες του Αξέ. Μέχρι βέβαια που μπήκαν μια σπουδέ που τελικά σταματήσαμε. Τα παρατήσαμε. Να μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό μάτς. Τι πιστεύετε ότι σας οδήγησε στην ήττα και τα λάθη σας? Ήμασταν λίγο απροπόνητοι σαν ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή φάνηκε αυτό ότι ενώ είχαμε κάνει κάποιες προπονήσεις, παίζαμε κάποια μάτς το καλοκαίρι, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να παίξουμε. Εννοείτε να παίξετε μεταξύ σας, τη συνεργασία σας ή και σαν φυσική κατάσταση, σαν αγωγές? Και σαν φυσική κατάσταση έχουμε θέμα ακόμα, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Και δεν έχουμε ακόμα πληρώσει την χημεία μας ακόμα γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρυσι, για παράδειγμα, είχαμε τον Γιώργο τον Μακρυγιάννη, ήμασταν διαφορετική λίγο η ομάδα. Είχαμε τον Γιώργο τον Μακρυγιάννη, που τώρα φέτος παίζει στους Μπάγκερς. Φέτος έχουμε τον Δημήτρη τον Αβή, επέστρεψε και ο Βαγγέλης ο Καρδούνης που τον είχαμε σε κάποιους αγώνες πέρυσι, δεν έπαιζαμε σε όλα μας. Με αποτέλεσμα τώρα να θέλουμε λίγο να ξαναδούμε λίγο κάποια συστήματα. Αυτό φάνηκε ότι δεν το είχαμε ακόμα στο πρώτο μάτς, δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτό που θέλαμε δηλαδή. Τουλάχιστον αμυντικά ακόμα φάνηκε ότι είχαμε λίγο ένα θέμα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα μαρκαρίες πολύ έτσι όπως θέλαμε. Το δυνατό σημείο των Μπάγκων και ποιο ήταν, πιστεύετε? Η Μπάγκων είναι μια δυνατή ομάδα. Πάντα παίζουν πολύ δυνατά, έχουν πολύ καλή άμυνα. Mm-hmm. Είναι αθλητική ομάδα, έτσι, έχουν δυνατούς παίκτες. Άρα από φυσική κατάσταση έπρεπε να κάνουμε κάτι παραπάνω εμείς από αυτούς. Γιατί φαινόταν ότι ήταν λίγο καλύτερη από φυσική κατάσταση. Δεν κουραστήκανε τόσο όσο κουραστήκανε εμείς. Απ' την άλλη όμως, εμείς το πήγαμε και το μάτς λίγο στη δύναμη. Να παίξουμε λίγο δυνατά κάτω από τη ρακέτα. Ναι, όπως αλλά πώς. Δεν μπορέσαμε όμως να πετύχουμε τα καλάθια που θέλαμε. Δηλαδή, κάπου είχαμε λόγω κούρασης, δεν μπορέσαμε να βάλουμε να σκοράρουμε ακόμα. Δεν είχαμε μια στοχεία. Απ' την άλλη, οι μπάρμπεκιου είχαν πολλές την ευκαιρία να βάλουν καλάθια εύκολα γιατί δεν μπορέσαμε να τους μακάρουμε. Και πετύχαν και κάποια εύκολα καλάθια στην πορεία του αγώνα. Και γι' αυτό η Φερκίδα. Ήταν ένα μάτς το οποίο σίγουρα θα κρινόταν στον πόντο. Όπως και είναι. Γιατί κάθε μάτς που έχουμε παίξει με τους μπάλους και η αλήθεια είναι ότι πάντα γίνεται στον πόντο. Όχι, στον πόντο διαφορά δεν είναι καθόλου τίποτα. Ναι, ήταν ένα μάτς δύσκολο. Πάντα τα παιχνίδια με τους μπάλους και είναι τέλειο. Θέλω να ρωτήσω για το όνομα. Ποιος το σκέφτηκε και πώς ήρθε? Το όνομα ήταν κατόπιν σκέψεως, η οποία είχε εντελώς τυχαία. Ως προς τι, η ιστορία έχει εξής. Με τον αδελφό μου τον Λουκά έχουμε ξεκινήσει τένις εδώ και 2 χρόνια. Οπότε όταν πηγαίνουμε και κάνουμε προπονήσουμε για το τένις, κάνουμε ένα τρέξιμο στο γήπεδο. Και εκεί όπως τρέχουμε, βλέπουμε τον αδελφό μου πάει λίγο στην αρχή, λίγο κάπως αργά και κάπως σαν να σέρνεται λίγο. Λέω ξεκίνησε προετοιμασία ταλαιπωριακός, αυτό μου είχε έρθει έτσι στο μυαλό. Οπότε στην πορεία λέγαμε σε γιατί το έλεγα αυτό είναι η αξία, ξεκίνησε προετοιμασία ταλαιπωριακός. Οπότε μόλις ήρθε η ώρα για να παίξουμε στο μπάσκετ μας, του λέω τι όνομα να βάλουμε. Δεν το βάζουμε ταλαιπωριακός, μου λέει ο αδερφός μου, αφού μου συνέχεια ταλαιπωριακό μου λες. Και προέκυψε αυτό το όνομα. Πολύ ωραίο, όνομα, δεν μου άρεσε την πρώτη στιγμή που το είδα. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό όνομα, αφού όλοι ξέρουμε ότι τα ποινία των βετεράνων είναι ταλαιπωριακός, βραδιπωριακός. Εμείς προτείνουμε να είμαστε ταλαιπωριακός. Είχαμε και μία φάση στο τέλος που είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Ναι. Έγινε ένα φάουλ και ο διαιτητής ήξερε ότι ήταν σε δίποντο και μάλλον μπορεί και να ήταν στο τρίποντο. Ναι. Τι πιστεύετε για αυτή τη φάση? Δεν την είδαμε αυτή τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι εγώ που ήμουν έξω στον πάγκο είδα ότι έγινε φάουλ στο τρίποντο, ότι ήταν 2 βολές. Αλλά αθλητικά σφίριξε ότι ήταν για μια βολή. Θα μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη του μάτς. Ήταν λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σε φάση που εντάξει, είχαμε κάποιες μικρές πιθανότητες. Το μάτς ήταν δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Δύο δευτερόλεπτα. Εντάξει, σίγουρα αν είχες 2 βολές και θα πήγαινε στον πόντο, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ένα φάουλ, μήπως και αλλάξει το παιχνίδι. Ναι. Αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι είχε κρυφθεί νωρίτερα. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν από τις φάσεις που ελάχιστα θα άλλαζαν το παιχνίδι. Νομίζω ότι το μάτς το χάσαμε νωρίτερα. Δεν ήταν η φάση δηλαδή, που θεωρούμε ότι από αυτό αδικηθήκαμε, τουλάχιστον για να χάσουμε. Τώρα για το επόμενο μάτς, τι θα κάνετε, τι προετοιμασία, τι θέλετε να βελτιώσετε, τι θα κοιτάξετε, τι θα συζητήσετε με τους παίκτες σας? Κάναμε μια κουβέντα γενικώς. Μετά από κάθε μάτς, πάντα βρισκόμαστε για να αναλύουμε λίγο το παιχνίδι. Για να βλέπουμε τι δεν πήγε καλά, αν χάνουμε ή τι πήγε καλά όταν κερδίζουμε.
Η αλήθεια είναι ότι χθες εντοπίσαμε κάποια προβλήματα που είχαμε σαν ομάδα. Είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να βρούμε λίγο τη χημεία μας μεταξύ μας, ας πούμε, για το πώς θα παίζουμε, να βγάλουμε κάποια συστήματα, να μας βγουν κάποια συστήματα. Δηλαδή να μπορέσουμε λίγο ο άλλος να καταλάβει το ένα στο παιχνίδι του άλλου. Mm-hmm. Έχουμε εντοπίσει κάποια θέματα που έχουμε ως προς την νοοτροπία που έχουμε στο παιχνίδι, το πώς κατεβαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάποια, σε όλα τα παιχνίδια να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δυστυχώς εμείς χάνουμε λίγο την αυτοσυγκέντρωσή μας. Ειδικά όταν αρχίζουμε και κουραζόμαστε, δεν έχουμε καθόλου καθαρό μυαλό και χάνουμε πολύ στο ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Και χάνετε και έτσι εύκολα καλάθια μήπως. Και χάνουμε και καλάθια μήπως και τρώμε και εύκολα από όντως. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο αυτό να το μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν μένουμε πίσω στο σκόρ, να μην μπορούμε να γυρίσουμε το μάτς. Μας έχει συμβεί και στην προηγούμενη διοργάνωση αυτό. Αν και τώρα πήγαινε πόντο-πόντο το μάτς. Πήγαινε πόντο-πόντο, αλλά αλήθεια όμως έχουμε εντοπίσει ότι όταν ξεφεύγει λίγο ο αντίπαλος και μας παίρνει λίγο κεφάλι στο σχόλιο, ότι τα χάνουμε λίγο. Δεν είναι θέμα που βρίσκεται περισσότερο κούραση και έλλειψη καθαρού μυαλού. Δηλαδή, κάπου όλοι μπλοκάρουμε κι εμείς σαν ομάδα. Αυτό θα πρέπει λίγο να το διαχειριστούμε. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο με κάποιες προπονήσεις που θα πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς, το κακό με όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο η δικιά μας ομάδα, είναι ότι όλοι οι περισσότεροι επαγγελματίες, όλοι δουλεύουν, δύσκολα βρίσκουμε ελεύθερο χρόνο. Δύσκολα βρίσκεις και κάπου χώρο για να κάνεις προπονήσεις. Εδώ δεν το έχουν ομάδες της ΕΣΚΑΒΕ, γενικά και οι ομάδες της πόλης θα το έχουμε εμείς που είμαστε, ας πούμε, έτσι μια παρέα που παίζουμε, είναι δύσκολο. Ναι. Τώρα κάπως πρέπει όμως να βρούμε λίγο τον τρόπο, τουλάχιστον να μπορούμε να βγάζουμε κάποια συστήματα. Τώρα για το επόμενο μάτς, το θέμα είναι ότι παίζουμε κοντά σε μια ομάδα που είναι άγνωστη για μας. Μόνο ένας παίκτης είναι γνωστός, ο Γιώργος Μακρινιάς που ήταν συμπαίκτης μας. Ασφαλώς ένα μάτς το οποίο φέρουμε την νίκη για να μπορέσουμε και ψυχολογικούς λόγους να πάρουμε λίγο τα πάνω. Και στην κατάταξη να ανέβετε. Και στην κατάταξη να ανέβουμε. Βέβαια τώρα αυτό για να γίνει όμως θα πρέπει να είμαστε εμείς καλοί, δηλαδή να κατέβουμε έτσι όπως πρέπει να είμαστε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό βέβαια όπως πάμε. Στα δείξει, θα εξελιχθεί τώρα. Θα φανίσει το πρόβλημα στην πόλη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά μάτς. Κάθε ομάδα δίνει 10 μάτς. Επειδή είναι δύο γύρω, αυτό είναι το καλό. Τουλάχιστον να σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από τη διάρκεια να μπορέσει να βελτιωθεί. Δεν είναι δηλαδή ότι τελείωσε τώρα ένα μάτσο, ότι έχει άλλα 4 μάτσα για παράδειγμα και οπότε δεν έχει να ελπίσει σε πολλά. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί το είχαμε παρατηρήσει και στις προηγούμενες διοργανώσεις, ότι όσο περισσότερα μάτσα παίζαμε, τόσο το καλύτερο ήταν για μας. Λογικό, που ήμασταν και μέσα των μάτσων. Και μέσα των μάτσων. Βλέπαμε, ας πούμε, λίγο, πιάναμε λίγο την ροή, γιατί μέχρι να ζεσταθεί. Η αλήθεια είναι ότι εμείς το ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι φέρουμε 2-3 παιχνίδια για να αρχίσουμε λίγο να ρολάρει η ομάδα. Δηλαδή, λογικό είναι ότι μέσα στα 2-3 παιχνίδια που θα παίξουμε δεν θα είμαστε τόσο καλοί. Στην πορεία όμως, εγώ πιστεύω ότι αν κάνουμε αυτό που πρέπει, θα είμαστε καλύτεροι. Υπάρχει διαφορά από το πρόγραμμα. Σίγουρα, η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε τώρα στο match Παλτά DC 5 Stars Ioannina PC, όπου κέρδισαν τα Παλτά με 39-25. Τα Παλτά είναι πρωτοπόρτο του καθλήματος και είναι ένα από τα φαβορή. Αλλά η μεγάλη διαφορά, οι 14 πόντοι, δεν αντικατοπτρίζουν γενικότερα την όλη εικόνα του αγώνα. Γιατί η 5 Stars Ioannina PC έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Εσείς αυτές δύο ομάδες γνωρίζετε, είδατε το match. Το match δεν ήμουν στο γυμναστήριο του Χριστόν για να το πω, αλλά το παρακολούθησα στη μέτρα που βάζουν τα Παλτά. Τα Παλτά έχουν κάνει και μια δικιά τους παραγωγή. Είναι οργανωμένοι πολύ και παρουσιάζουν τα παιχνίδια τους. Τα βάζουμε σε βίντεο. Είχα την ευκαιρία να δω το βίντεο του αγώνα. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι βασίστηκαν πολύ στα σουτ τριών πόντων. Δηλαδή τα Παλτά είναι το δυνατό του σημείο τα τρίποντα. Έχουν και δύναμη κάτω στη ρακέτα. Όταν χρειαστεί να πάει και το μάτσο κάτω από τη ρακέτα, μπορούν να βάλουν παίχτη μέσα στη ρακέτα. Είναι και ο Γιώργος Χασκόνης που είναι δυνατός. Και υπάρχει και ο Τσούμπος που είναι πολύ καλός παίχτης και για κάτω από τη ρακέτα. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι πήγανε πολύ στο τρίποντο. Δηλαδή κάθε ευκαιρία που τους μηνόταν να σουτάνουν την πραγματοποιούσαν. Ήταν πολύ εύστοχο. Αν και τα Παλτά ακόμα δεν έχουν, ενώ πέρυσι είχαν χώρο δικό τους για να προπονούνται, φέτος ακόμα δεν έχουν βρει το γυμναστήριο για να προπονούνται. Σίγουρα αυτό ακόμα δεν έχουν πιάσει και αυτή το 100% της απόχωσής τους. Αλλά ακόμα και αυτό όμως βλέπουμε, ας πούμε, ότι ακόμα και απροπόνητη που είναι πολύ, πολύ ομάδα, πολύ καλή, αποτελεσματική ακριβώς. Για την άλλη ομάδα. Η Ioannina 5 Stars είναι μια ομάδα, είναι ιστορική ομάδα κι αυτή, θα έλεγα. Βέβαια έχουν κάνει συγχώνευση. Είναι, η βάση τους είναι η Ioannina Pitbulls, αλλά έχουν κάνει και συγχώνευση με τους Πεντάστερους, που ήταν μια άλλη ομάδα. Και έχουν κάνει μια. Πενταψήφι. Πενταψήφι, α, πενταψήφι, σωστά.
με τις πενταψήφιους, ναι. Κάναμε μια συγχώνευση. Mm-hmm. Είναι και οι δύο ομάδες που ήταν από πριν αρκετά καλές. Τώρα κάνουν αυτό που λέμε joint forces. Και νομίζω ότι είναι μια από τις ομάδες πολύ καλή, που είναι πολύ καλή πλέον. Δηλαδή και το υλικό που έχουν για μένα θεωρώ ότι είναι από τα καλά υλικά που υπάρχουν στη διοργάνωση. Είναι γυμνασμένη ομάδα και αυτή πολύ έχει αθλητικούς παίκτες μέσα. Θα βασιστεί και αυτή πολύ στο σουτ. Έχουν και τη δυνατότητα και αυτή για να σουτάρουν απ' έξω. Και επίσης έχουν και αρκετά δυνατούς παίκτες για να βάλουν και την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι απέναντι στα παλτά είχαν μειονέκτημα. Φάνηκε ότι στη δύναμη. Φάνηκε ότι δεν είχαν τόσο. Ότι και άλλο το μπάτσο που θα πήγαινε στη δύναμη θα το χάνανε τα. Δεν ξέρω ότι βέβαια αμυντικά ήταν έτοιμοι και να αντιμετωπίσουν τα παλτά πρώτο μάτσο, α πούμε, για παράδειγμα. Mm. Γιατί σίγουρα η πρεμιέρα πάντα δεν είναι και τόσο καλή για τις ομάδες. Δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων τους. Αλλά νομίζω ότι η Ιωάννα 5 Stars στην πορεία θα είναι καλύτερη. Σίγουρα τα μάτσα θα τα διεκδικούν ακόμα καλύτερα. Θα δέσουν σαν σύνολο. Σίγουρα στην πορεία και αυτοί θα βελτιωθούν και θα αποτελέσουν μια τις ομάδες που θα έχουν κάτι μέλλον και κάτι καλό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Και να τελειώσουμε με την εξέλιξη του αγώνα. Πώς την είδατε χθες την εξέλιξη του αγώνα? Ήταν ένα μάτς στο οποίο ενώ ξεκίνησαν καλά τα παλτά και είχαν πιάσει αυτό που λέμε το ρυθμό στο σκοράρισμα. Λίγο ίσως και επειδή ακόμα είναι λίγο απροπόνητοι, χάσαν λίγο από τη φυσική τους κατάσταση. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι 5 Stars που κατάφεραν να μειώσουν, να ψαλιβήσουν τη διαφορά, να την ρίξουν στους 6 πόντους και να ξαναμπούν ουσιαστικά στο παιχνίδι. Αν και βέβαια 6 πόντους στο Basket Nets νομίζω είναι ακόμα μια φορά ασφαλείας. Δεν γυρίζουν εύκολα μάτς πίσω με 6 πόντους. Αν και εμείς δεν έχουμε κακή εμπειρία, έχουμε χάσει και μάτς που είχαμε 10 πόντους μπροστά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά νομίζω ότι εκεί μόλις πλησιάσανε το σκορ, τα παλτά είχαν ξαναχρησιμοποιήσει τον τρόπο που χρησιμοποιούν συνήθως το τρίποντο. Έχουν παίκτες για να σκοράρουν και να κάνουν τη ζημιά. Είναι και ο Κλάνος ο Ζηγούρης που είναι πολύ καλός σουτέρ. Και ο Δημήτρης ο Τσούμπος είναι ένας από τους παίκτες που σουτάρει συνέχεια και είναι πολύ εύστοχος και αρκετά καλά ποσοστά στο σουτ. Άρα συνεπώς μια ομάδα για να τις αντιμετωπίσει πρέπει να παίξει πολύ καλή περιφερειακή άμυνα. Αυτό δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις στο μαρκάρισμα αυτό οι 5 Stars και μιλάει έχασαν το παιχνίδι. Γιατί όταν φτάνει και στο σημείο να πλησιάζει τόσο πολύ στο σκορ και αν το δούμε και λίγο και ψυχολογικά και δεχτεί αμέσως καλάθι και να είναι τρίποντο, σίγουρα μετά σκόβεται και λίγο τα πόδια. Yeah. Γιατί πάει 8 πόντι μετά είναι λίγο δύσκολο να γυρίσω. Πάμε τώρα στο επόμενο μάτι τη πρώτη κατηγορία. Packers No Name με σκορ 17-27. Την άποψη σα δεν είναι αυτό το μάτι. Νομίζω εντάξει, ότι κράτησε το φαβορί της αναμέτρησης αυτής της συγκεκριμένης, γιατί οι Packers είναι μια καινούργια ομάδα. Έχουν το Γιώργο του Μακρυγιάννη που ήταν πρώην συμπαίκτης μας, έχει πάει μεταγραφή εκεί και είναι και οι δύο άλλοι παίκτες. Βέβαια θα κάνουν και μια προσφύγια ακόμα από ό,τι μάθαμε, θα είναι 4 παίκτες από εκεί πέρα. Έχουν καλό υλικό, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμοι για την οργάνωση. Είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που κατεβαίνουν με αυτή τη μορφή, σαν ομάδα. Άρα σίγουρα έχουν θέμα ότι δεν έχουν πιάσει ακόμα και τον τρόπο παιχνιδιού, πως θα βρουν κάποια καλή χημεία και κάποιο σύστημα να βγάλουν. Σίγουρα αυτό τους επηρέασε γιατί ήταν και πρώτο μάτς που παίξαν με δυνατό αντίπαλο, όπως είναι η No Name, που είναι μια ομάδα παλιά. Έχει και αυτή χρόνια που, μάλλον χρόνια, στην ουσία έχει κατεβαίνει σε αρκετές διοργανώσεις, αλλά μπορεί να αλλάζουν ονόματα, αλλά στην ουσία ο κορμός της είναι βασικός. Και συνεπώς είναι και μια ομάδα που έχει δέσει σαν υλικό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που δεν έχουν ακόμα οι Packers το έχουν οι No Name, που έχουν μια καλή χημεία, έχουν δυνατούς παίκτες. Καταφέρουν να πάνε το παιχνίδι εκεί που το φέρουν στη δύναμη και επειδή είναι δυνατοί παίκτες, αυτό είναι και το ατού τους. Δηλαδή μπορούν να κερδίζουν παιχνίδια μόνο και μόνο με τη δύναμη. Και επειδή έχουν και κάποιους παίκτες που είναι καλοί σουτέρ, νομίζω αν καταφέρουν να ξεφύγουν στο σκόρ, μετά θα είναι δύσκολο για μια ομάδα να τους φτάσει. Και έχουν και καλή άμυνα, δηλαδή. Ναι, πολύ καλή άμυνα. Είναι μια από τις καλές αμυντικά ομάδες. Mm-hmm. Βασίζονται πολύ σε αυτό που λέμε στην δύναμη, ότι κάτω από τη ρακέτα έχουν δυνατούς παίκτες, βάζουν παίκτες μέσα στη ρακέτα και σίγουρα αν δεν έχεις και εσύ αντίστοιχα δυνατούς παίκτες για να τους αντιμετωπίσεις, έχεις θέμα. Δηλαδή, αν χάσεις τα rebound, είναι δύσκολο μετά να μπορέσει να κερδίσει ένα παιχνίδι, αν δεν είσαι και τόσο εύστοχος από την περιφέρεια.
Οι Πάνιες αυτό δεν είχαν χθες. Από ό,τι παρακολούθησα, είχαν πρόβλημα στο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύναμη που είχαν κάτω από τη ράκια οι νομναίοι. Και νομίζω αυτό τους κόστησε, γιατί δεν μπόρεσαν να ελέγξουν και τα rebound, χάσαν και τα rebound, χάσαν τις μάχες κάτω από το καλάθι και αυτό τους κόστησε. Νομίζω ότι και εντάξει, οι νομναίοι θα στηριχθούν πάνω σε αυτό, δηλαδή όλα τα παιχνίδια των νομναίοι θα πάνε εκεί, δηλαδή, στη ρακέτα. Και από ό,τι κατάλαβα έχουν καλή φυσική κατάσταση, ναι, έχουν μέχρι αθλητικούς. Είναι, έχουν δυνατούς παίκτες, είναι μια από τις ομάδες που είναι πολύ δυνατές. Σε κάθε διοργάνωση που έχουν παίξει, έχουν δείξει καλά στοιχεία και δείχνουν ότι είναι μια από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Εντάξει, η ουσία είναι ότι αν είσαι μια ομάδα που να είναι εύστοχη από την περιφέρεια, μπορείς να τους κερδίσεις. Αλλά άμα το παιχνίδι όμως το πάνε αυτοί που το θέλουν στη ρακέτα μέσα, θα είναι πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάμε κι άλλωστε ότι οι No Name ως Blue είχαν κατακτήσει και έναν τίτλο στο Basket Nights. Είχαν βέβαια έναν παίκτη ορχήστρα, το Βερέκα, ο οποίος τους βοήθησε πάρα πολύ στη διοργάνωση αυτή. Στο τελευταίο Basket Nights, πρώτου Basket Nights 8, είχαν φτάσει στα knockout παιχνίδια. Βέβαια εντάξει, επειδή ήταν πολλές καλές ομάδες στο Basket Nights 7, ομάδες με ενεργεία παίκτες, ήταν δύσκολο βέβαια να κερδίσουν το μάτς που φάγανε κόντρα σε μια ομάδα που είναι με ενεργεία παίκτες. Γιατί όταν είναι κάποιος με ενεργεία παίκτες και καλύτερη φυσική κατάσταση διαθέτει και σίγουρα και την εμπειρία να το πάρει το παιχνίδι και το φέρει. Okay. Και νομίζω ότι για αυτούς τους ενεργεία παίκτες ένα παιχνίδι free on free είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι απλό. Πάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία. Είχαμε το μάτς Rising Stars Χωνιά, το οποίο έληξε με 11-14. Να πούμε ότι οι Rising Stars, κάποιοι από τους παίκτες τους, παίζουν κυρίως ποδόσφαιρο, είναι μια αθλητική ομάδα γενικά. Το σκορ ήταν χαμηλό, αλλά το μάτς ήταν καλό. Θα μπορούσαν να δώσουν και λίγο παραπάνω, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης τα Χωνιά, έχουμε δει ότι έχουν έρθει με μια θέρμη στο πρωτάθλημα. Έχουν βγάλει δικές τους στολές, έχουν μια σελίδα στο Facebook. Γενικά φαίνεται ότι έχουν πολύ όρεξη να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα και να πάρει πολύ το μπάσκετ και θέλω να δούμε τι θα γίνει και παρακάτω. Εσάς η γνώμη σας? Ναι, νομίζω ότι είναι καλό που εμφανίζονται ομάδες που τους αρέσει να μπουν σε μια διοργάνωση, μπαίνουν έτσι οργανωμένα με τις φανέλες τους. Να έχουν και μια σελίδα στο Facebook έτσι να ενημερώνουν λίγο τον κόσμο. Αυτό είναι καλό. Σίγουρα τα παιδιά αυτά στην πορεία θα δείξουν περισσότερα πράγματα. Όταν είναι αθλητική μια ομάδα, παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται ακόμα καλύτερη. Εντάξει, όταν κατεβαίνει σε μια διοργάνωση που υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που μπορεί στην αρχή να μην τους ξέρεις καλά, σίγουρα μέχρι να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται, περνάει λίγος καιρός. Νομίζω ότι όμως θα είναι από τις ομάδες που φάνηκαν στο πρωτάθλημα. Μπορεί εντάξει το σχόλιο να είναι χαμηλό, αλλά για πρώτο παιχνίδι συνήθως τα σχόλια δεν είναι και τόσο ψηλά. Αν δεν παίρνουν και τα σούτ που παίζουν άμυνα που είναι πολύ σκληρή, μπορεί να μην έχει τόσο εύστοχες οι ομάδες. Αλλά στην πορεία εντάξει, λύνονται και λίγο τα κέρια, είναι λίγο. Περιμένουν τώρα να βγουν λίγο τους ρυθμούς. Τους ρυθμούς τους, βέβαια. Να κάνουν κάποιο σύστημα, να βγάζουν λίγο καλύτερα την μπάλα έξω. Νομίζω εντάξει, ότι στην πορεία αυτές οι ομάδες θα δείξουν λίγο καλύτερο πρόσωπο. Εντάξει, για πρώτο παιχνίδι, λογικό είναι να μην ήταν στο 100% που μιλάνε για το. Μετά έχουμε το match LeBron Jameson Duke, το οποίο έληξε 13-14. Ήταν derby, όπως φαίνεται και από την κατάληξη. Αυτό το match το είδατε καθόλου? Δεν το είδα το match αυτό, αλλά τους Duke ξέρω σαν ομάδα. Είναι μια ομάδα που κι αυτοί μπαίνουν ζεστά σε κάθε διοργάνωση. Έχουν παίκτες όπου τους αρέσει και το μπάσκετ, έχουν και ένα ψηλό που σβήνει δύναμη κάτω το καλάθι και πολλές λύσεις κοντά στη ρακέτα. Νομίζω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα πάρουν νίκες. Συνήθως στις διοργανώσεις αυτές καταφέρνουν οι Duke με τον έναν τρόπο να ανεβαίνουν λίγο στην κατάταξη ψηλά, μπορούν να πάρουν παιχνίδια. Βέβαια, είναι καλή βέβαια και για το καλό και για το κακό. Άμα δεν πιάσουν ρυθμό σε παιχνίδι, μπορούν να χάσουν πολύ εύκολα. Γιατί θέλουν λίγο και έχουν και θέμα και λίγο ψυχολογίας. Αλλά νομίζω όμως σε παιχνίδια που τους έχω δει να παίζουν απελευθερωμένοι και χωρίς άγχος και γενικώς να παίζουν άνετα, μπορούν να τα πάρουν με τα παιχνίδια.
Να σχολιάσω λίγο το τέλος του αγώνα τώρα. Οι Τζέιμσον κερδίζανε για 13-12, όμως παρόλα αυτά στο τέλος έφτασε το σκορ 5-13-14, καθώς ναι μεν έχασαν κάποιες βολές οι Duke, έχασαν δύο βολές μάλιστα σε σειρά, οι Τζέιμσον όμως δεν μεταλλεύτηκαν, έκαναν ένα βεβαιασμένο τρίποδο, το οποίο ήταν τελείως άστοχο και δεν ήταν καθόλου καλή επιλογή, θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν πολύ καλύτερα και να κερδίσουν το μάτς, σίγουρα. Ναι, είναι αλήθεια, εντάξει, πήγες τις λεπτομέρειες αυτό το μάτς. Όπως είπαμε και στο βίντεο, οι Duke παίξαν ένα ηρωικό μπάσκετ στο τέλος να προσπαθούν να ανατρέψουν τη διαφορά. Κάτι που δεν το εκμεταλλεύτηκαν και οι Τζέιμσον, που φάνηκε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται και λίγο ψυχραιμία ένα μάτς. Όταν παιχτείς πόντο και ισοφαλιστείς, θα πρέπει λίγο να εκτινάς καθαρό μυαλό να κάνεις λίγο καλύτερες επιλογές σίγουρα. Αυτό δεν το είχαν οι δύο ομάδες. Φάνηκε λίγο ότι δεν είχαν την ψυχραιμία στο τέλος. Μπορεί βέβαια οι Duke να πέτυχαν το καλάθι, να πέρασαν μπροστά, αλλά είχαν την ευκαιρία μετά με τις δύο βολές να καθαρίσουν το μάτς. Κάτι που δεν το έκαναν. Σίγουρα αυτό μπορούσε να τους φέρει, να τους δημιουργήσει πρόβλημα. Αν οι Τζέιμσον είχαν λίγο καλύτερη διαχείριση στο παιχνίδι. Ναι, τα παιχνίδια βέβαια που κρίνονται στη λεπτομέρεια, αλλά σίγουρα θα μπορούσε αντίστοιχα το παιχνίδι να το είχαν κερδίσει και οι Τζέιμσον. Σίγουρα. Πάμε τώρα και στα τελευταία μάτς. Basket Nightmares, Basket Law, με σκορ 10-21. Μέχρι το ημίχρονο πήγαιναν από το πόντο, ήταν έτσι λίγο μουδιασμένες οι ομάδες, καθώς έλειξε το ημίχρονο με 4-6 υπέρ των Basket Law. Όμως μετά οι Basket Law βρήκαν τους ρυθμούς τους και φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία, έχει κάποιους παίχτες που έπαιζαν παλιά μπάσκετ, κάποιες ομάδες, έχει καλούς παίχτες και παίχτες για όλες τις θέσεις και ψηλό έχουν και ένα καλό playmaker έχουν και έτσι πήραν το match με μεγάλη διαφορά 11 πόντους και πιστεύω ότι θα έχουν μια καλή πορεία. Εσείς, τι νομίζετε? Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον από το σκορ. Εντάξει, 4-6 σίγουρα ήταν χαμηλό σκορ, αλλά ήταν λογικό για κάποιους μας που εντάξει, μπορεί να έχουν παίξει πρώτη φορά η Basket Law ως τέτοιο υλικό. Εντάξει, την Basket Nightmares ήταν και περσινή ομάδα, παίζανε πιο παλιά. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι μπορεί να ξεκίνησε μουδιασμένα, αλλά μέχρι να πιάσει ρυθμό μια ομάδα και αν μπορέσει λίγο να αποσπαστεί λίγο στο σκορ, όπως έκανε η Basket Law και έχει και καλούς παίκτες, μετά δύσκολο να χάσει το παιχνίδι. Είχαν το momentum, φάνηκε δηλαδή από την εξέλιξη του παιχνιδιού και πόσο εκτινάχθηκε το σκορ. Δηλαδή αυτό ήταν ότι αν μπορούσαν να βάλουν τα καλάφια που έπρεπε να βάλουν. Σε φάσεις. Ναι, σε ποιε φάσεις. Δεν ξέρω βέβαια οι Basket Nightmares σαν αυτό που παίξανε, σίγουρα δεν φάνηκε. Βγάλανε και το πλήζε δηλαδή, και τι δυνατότητε του. Απλά μπορεί λίγο να απογοητεύτηκαν μετά στην πορεία. Δηλαδή όταν ξέφυγε λίγο το σκορ, μπορεί να το. Αυτό που λέμε το ψιλοπαρατήσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα παιχνίδια. Αυτά όταν ξεφεύγει λίγο και το σκορ, αν δεν μπορέσει λίγο να διαχειριστεί, λίγο να πιστέψει ότι μπορεί να το γυρίσει. Μετά στην πορεία το παρατάς λίγο το παιχνίδι. Φαίνεται δηλαδή και ότι ξέφυγε το σκορ. Δηλαδή και 10 πόντοι ήταν, είναι πολύ. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι δείχνουν οι μπάσκετ λόγος, επειδή έχουν και παίχτες που μπορεί να είναι έμπειροι και να έχουν ξαναπαίξει μπάσκετ και σε κάποια ομάδα, σίγουρα αυτό τους βοηθάει. Δηλαδή έχουν την εμπειρία να πάρουν τα παιχνίδια που πρέπει. Θα δούμε, θα φανεί στην πορεία. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες και στην β' κατηγορία. Και θα δούμε σίγουρα ενδιαφέροντα παιχνίδια από εκεί πέρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κώστα Γεωργιάδη που ήταν σήμερα μαζί μας στην πρεμιέρα μας, η πρώτη μας εκπομπή. Και ευχαριστώ. Μας κάνατε ποδαρικό, ελπίζω να είστε. Ελπίζω να είμαι γούρικος. Γούρικος. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν. Να είστε καλά. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας πρώτης εκπομπής. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και ζωντανή ανταπόκριση με τις άλλες πόλεις που διοργανώνονται το Basket Nights. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.